μας πίσω να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, γιατί δεν πάει άλλο. Τα ψίχουλα που μας δίνουν μας έχουν καταστρέψει. Μας αναγκάζουν να βγούμε στους δρόμους σε μέσο πανδημίας. Τους είχαμε προειδοποιήσει ότι δεν πρέπει να φανεί αδυναμία ότι δεν βγαίνουμε στους δρόμους. Για προκλητική αδιαφορία καταγγέλνουν την κυβέρνηση οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό τουρισμό, με την αγωνία και την αβεβαιότητα να χτυπούν κόκκινο μπροστά στη νέα τουριστική περίοδο που μοιάζει να είναι και πάλι στον αέρα. Εκατοντάδες εργαζόμενοι του κλάδου βγήκαν στους δρόμους ζητώντας με οργή και απογοήτευση επιτέλους τη στήριξη της πολιτείας. Η κυβέρνηση κοφεύγει, δυστυχώς οι εξαγγελίες παραμένουν εξαγγελίες και υποσχέσεις. Πανδημία και ενεργεία μηδένισαν τα εισοδήματα των εργαζομένων που αδυνατούν, όπως εξηγούν, να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Είμαστε με το ταμείο των 400 ευρώ. Να κάνεις τη ενίκεια υποχρεώσεις δεν φτάνουν πουθενά. Είμαστε ζητιάνοι πλέον. Υποχρεώσεις τρέχουν και δεν προλαβαίνουμε να καλύψουμε. Οι οικονομικές υποχρεώσεις τους πνίγουν και μαζί αβεβαιότητα αν θα μπορέσουν να εργαστούν και φέτος. Δουλειά! Να μπορέσουμε να ζήσουμε, να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν πάει. Επιτέλους στήριξη των εργαζομένων και όχι να φέρει ο κύριος Χατζηδάκης αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο. Επί της ουσίας καταργεί το 8ωρο, επί της ουσίας αυξάνει τις ώρες εργασίας σε 10ωρο. Χωρίς πληρωμή, χωρίς αμοιβή. Στο αποκορύφωμα της σημερινής συγκέντρωσης και πορείας διαμαρτυρίας, οι εργαζόμενοι προχώρησαν και σε κατάληψη στα γραφεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, διεκδικώντας την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης, επαναπρόσληψη για όλους και ρύθμιση των αμοιβών. Θέλουμε μια στήριξη από το Υπουργείο, έτσι στήριξη ξεκάθαρη. Είναι πάρα πολύ. Το Υπουργείο κρατάει αποστάσεις ουσιαστικά. Οι διαδηλωτές καταγγέλουν παράλληλα ως αντεργατικά τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση, προειδοποιώντας για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Κανένας μόνος του! Δεν αντέχουμε άλλο! Αυτό είναι το μήνυμά μας προς τους ξενοδόχους, προς την κυβέρνηση! Δεν θα επιτρέψουμε σε μια ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση να επαναφέρει τη βαρβαρότητα και την εργασιακή ζούγκλα. Ήμασταν και θα είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων. Ένα χρόνο τώρα πανδημία, η ανεργία και η φτώχεια έχει φουντώσει για τους εργαζόμενους ως εδώ τέρμα. Η εργατική τάξη θα βάλει τη δική της φραγίδα. Ο κορονοϊός δεν έχει χρώμα. Η πολιτική όμως αντιμετώπισης της πανδημίας έχει και μάλιστα αρκετά έντονο ταξικό αποτύπωμα.